Σε απεργιακό λοιπόν κλειό βρίσκεται σήμερα η χώρα, Τετάρτη 17 Απριλίου, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που κήρυξε η ΓΕΣΕΕ. Μετέχουν και εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβαν τα πρωτοβάθμια σωματεία και οι ομοσπονδίες τους, καλημερίζω τον αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου για αρχή, κύριο Νίκο Κουκολάκη. Τι κάνετε, κύριε Κουκολάκη? Καλημέρα. Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Με βασικό ζήτημα. Παρακαλώ. Πραγματικά σήμερα θα πραγματοποιήσουμε την πανεργατική απεργία που έχει προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας. Καλούμε λοιπόν στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου 10 η ώρα όλους τους εργαζόμενους, συνταξιούχους, άνεργους να συμμετέχουν σε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση. Εμείς από την αρχή το έχουμε προπαγανδίσει και το έχουμε δουλέψει που το ώστε να έχουμε η μεγαλύτερη συμμετοχή από πλευράς εργαζομένων. Εμείς διαμαρτυρόμαστε για ότι πρέπει η κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα αντιμετώπιση της ακρίβειας, την πάταξη της εσχροκέρδειας, καθώς και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ακρίβεια είναι θηλιά στο λαιμό των εργαζομένων. Βλέπουμε τον πληθωρισμό, ειδικά στα τρόφιμα, κάθε μέρα να ανεβαίνει. Βλέπουμε ότι να μειώνεται δραματικά η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, να πλήττονται όλοι οι εργαζόμενοι, ειδικά εκείνοι με μικρά εισοδήματα. Βλέπουμε να πλήττεται η μικρομεσαία οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν αντιδρούμε και πρέπει να πούμε πολύ σημαντικό ότι πρέπει να επανέλθουν άμεσα οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να επανέλθει εκείνο το νομοθετικό πλαίσιο που να ενισχύει τη δύναμη των εργαζομένων όσον αφορά τους μισθούς. Τώρα, κύριε Κουκολάκη, δώστε μου τη δυνατότητα στην κουβέντα μας να έχουμε και τον κύριο Παναγόπουλο, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Από τον 984, από το Ηράκλειο Κρήτης, τι κάνετε? Καλημέρα σας και στο κρατές σας. Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα, Πρόεδρε. Είναι ο Νίκος ο Κουκολάκης, ο αντιπρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Είναι χαρακτηριστική η φωνή του. Ωραία, και τον αναγνωρίσατε. Είναι ενδεικτικό ότι σήμερα, κύριε Παναγόπουλε, μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, σχεδόν το σύνολο του ιδιωτικού τομέα, όπως βλέπουμε τουλάχιστον από εκείνους οι οποίοι μετέχουν, συλλόγου, συλλογικότητε, σωματεία, ότι μετέχουν επίσης και εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις αποφάσεις που πήραν τα πρωτοβάθμια σωματεία και οι ομοσπονδίες. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς και με το περιεχόμενο που δώσαμε, κυρίως εκφράζοντας, εμείς δεν λέμε ότι εκφράζουμε όλη την κοινωνία, δεν μας ψήφισε για να κυβερνήσουμε όσοι μας ψήφισαν για να εκφράσουμε τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν ζητάμε αυξήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, εστιάσαμε σε αυτό το σύνθημα και σε εσάς το έχω πει επανειλημμένα, όταν η ακρίβεια είναι στο Θεό και οι μισθοί στα τάρταρα, η λύση είναι πραγματικές αυξήσεις και πίσω να αποφούν οι συλλογικές μας συμβάσεις. Οι συλλογικές συμβάσεις αυξάνονται μόνο οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα. Στον δημόσιο τομέα δεν έχουν συλλογικές συμβάσεις. Είναι κρατική υπαλληλία. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και ζητάμε αυτό το εργαλείο των συλλογικών συμβάσεων, το οποίο μας το στέρισαν τα μνημονιακά χρόνια και δεν μας το ξαναέδωσε η πολιτική τάξη, ούτε η παρούσα ούτε η προηγούμενη. Ζητάμε ως θεσμική λύση ισορροπημένη να μας το δώσουν, για να μπορέσουμε πίσω, για να μπορέσουμε να υπογράψουμε συμβάσεις και να πετύχουμε αξιοπρεπείς αυξήσεις στο μισθό μας. Επίσης, οι εργαζόμενοι, για όσους μας ακούν και από άλλες περιοχές, εργαζόμενοι οι οποίοι απεργούν σήμερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως επίσης οδηγοί ταξί στην περιοχή της Αττικής με στάση εργασίας για να γνωρίζουν, αλλά επίσης και εργαζόμενοι στα πλοία, κύριε Παναγόπουλε. Ναι, τα πλοία, η ΠΝΟ, η Πανελλήνια Ναυτεργατική Ομοσπονδία έχει κάνει για όλα τα πλοία. Κοιτάξτε, μην το κλάβει κανένας, γιατί δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Δεν είναι ο στόχος μας να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο. Ο στόχος μας είναι να διατρανωθεί, να κορυφωθεί μια διαδικασία που ξεκίνησε εδώ και 2,5 μήνες και να αποτελέσει σημείο καμπής και για την ίδια την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να κοφεύει σε λογικά αιτήματα, σε αιτήματα που δεν λένε πληρώστε μας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δώστε μας τις συλλογικές συμβάσεις. Και επειδή
είναι και ο Νίκος ο Κοκολάκης μαζί μας, να δώσει πίσω το επίδομα ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους. Ξέρετε ότι οι εποχικά απασχολούμενοι είχαν 5 μήνες ανεργία επίδομα και τώρα έχουν μόνο 3. Και λένε οι εργοδότες δεν βρίσκουν. Δεν θα βρούνε αν δεν στέρξουν και οι εργοδότες και το κράτος να ενισχύσει αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται 7 μήνες και πρέπει να ζήσουν έναν ολόκληρο χρόνο. Βλέπετε, δεν υπάρχει συνεργασία χειμεριανάκη. Τώρα τι να πω, ότι έχετε δίκιο, ότι έχετε άδικο, ο καθένας από εμάς όλα αυτά τα βιώνει μέσα στον εργασιακό του χώρο. Εντάξει, εσείς και εσείς μισθωτοί είστε στον ιδιωτικό τομέα και στα μέσα ξέρω πόσο δύσκολη είναι η δουλειά σας. Ξέρετε ότι δεν είμαστε πάντως υπερφύλαντοι, δεν είμαστε θερμάμονες, βάζουμε πραγματικά ζητήματα στο τραπέζι και η κυβέρνηση πρέπει να στέρξει. Να τα ικανοποιήσουμε. Μα νομίζω αυτό ότι θέλουμε να κάνουμε ναι, σήμερα. Ναι. Μα νομίζω ότι το στείλατε το μήνυμα και με το λόγο σας. Δεν μπορεί να κοφεύει σε λογικά αιτήματα το κράτος για όλα αυτά τα αιτήματα που υπάρχουν από όλους τους εργαζόμενους. Αν αυτή την ώρα με αυτά που συμβαίνουν, με τις απανωτές κρίσεις, και είναι το τελευταίο που σας ρωτώ, γιατί ξέρω ότι η πίεση είναι μεγάλη, ναι, ναι, κύριε Παναγόπουλε, και αμέσως μετά θα συνεχίσω με τον κύριο Κοκολάκη για να δούμε και σε τοπικό επίπεδο τι γίνεται αυτή την ώρα. Αν λοιπόν όλα αυτά σήμερα βγάζουν τους εργαζόμενους έξω στους δρόμους, αναρωτιέμαι μετά από τον Ιούλιο και με την εξαήμερη εργασία, εάν δεν υπάρχουν οι έλεγχοι στην αγορά, τι θα γίνει και ποια θα είναι η κατάσταση η οποία θα επικρατήσει. Η παραβατικότητα, η εργοδοτική παραβατικότητα, ακριβώς λόγω της έλλειψης και των ελεκτικών μηχανισμών, έχει πάρει την ανιούσα. Και μάλιστα μην ξεχνάτε ότι ενώ πριν την πολιτική ευθύνη για τον έλεγχο της παραβατικότητας τον είχε η εκτελεστική εξουσία, δηλαδή το Υπουργείο Εργασίας, τώρα το πέταξε παλάκι δήθεν σε μια ανεξάρτητη αρχή και πλέον τα κρούσματα της αυθαιρεσίας και των παραβατικών συμπεριφορών έχουν πολλαπλασιαστεί. Είναι πολύ δύσκολα για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι δεν αμείβονται ικανοποιητικά, είναι και άθλιες οι συνθήκες εργασίας. Και επιτέλους, δεν μας λένε ότι είμαστε ευρωπαϊστές, Ευρωπαίοι θέλουμε να γίνουμε. Οι Ευρωπαίοι όλοι έχουν συλλογικές συμβάσεις. Έχουν κανόνες στην υγιεινή και ασφάλεια. Έχουν κέντρα και αναφοράς, κέντρα πιστοποίησης και αναφοράς των επαγγελματικών κινδύνων. Εδώ εμείς όλα με υστέρηση και καθυστέρηση. Κύριε Παναγκόπουλε, σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Από την και Κρήτη. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Γεια σας. Και το Ράδιο 984. Γεια σας. Πάντως η εξαήμερη εργασία, κύριε Κοκολάκη, δεν θα είναι μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, θα είναι για δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ιδιωτικό τομέα, με τους εργαζόμενους να αμείβονται όπως τουλάχιστον λέγεται, επιπλέον για την έκτη μέρα με το 40% του ημερομισθίου και με το 115% αν είναι αργία. Αλλά χωρίς ελεγκτικούς μηχανισμούς, αναρωτιέμαι τι θα γίνει στην αγορά εργασίας, όχι σαφέστατα από το σύνολο των επιχειρηματιών, διότι ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο είναι υγιές, έτσι, για να μην νομίζουμε ότι όλα τα καίμε αυτή την ώρα στην πυρά. Σίγουρα όπως θα λέτε είναι, εδώ πρέπει να αναφέρω ότι για την έκτη μέρα δυστυχώς το νομοθετικό πλαίσιο εξαιρεί τους εργαζόμενους στον επισητισμό και τον τουρισμό και δεν υπάρχει αυτή η προσάρτηση του 40% που προβλέπεται για τους άλλους εργαζόμενους. Mm-hmm. Αυτό είναι το νομοθετικό πλαίσιο. Από εκεί και μετά σίγουρα υπάρχει πρόβλημα στελέχωση ελεκτικών μηχανισμών που το ώστε να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι, ειδικά για μας τους εποχικούς σε μια δύσκολη περίοδο που είναι τώρα το άνοιγμα των ξενοδοχείων, όπου γίνονται οι λεγόμενοι καθαρισμοί και οι συντηρήσεις των ξενοδοχείων. Δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό να στελεχώσει τις ελεκτικές αυτές τις υπηρεσίες, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πραγματικά η εργοδοτική αυθαιρεσία να χτυπάει κόκκινο. Αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει να επαντρωθούν άμεσα με ανθρώπινο δυναμικό οι ελεκτικές υπηρεσίες. Εμείς βάζουμε μια σειρά από αιτήματα που δυστυχώς η πολιτεία δεν έχει, θα έλεγα, την πολιτική βούληση να στηρίξει, ειδικά τους ξενοδοχοϊπαγίους, τους εποχικούς εργαζόμενους, παρά τις προσπάθειές μας, παρά τους αγώνες μας, πάει για αιτήματα του κράτου. Μέχρι και αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν έχουν ικανοποιηθεί, όπως είπε και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, η επαναφορά του Ταμείου Ανεργίας στα προμνημονία επίπεδα.
λέμε ότι πρέπει να η επαναφορά του ΕΦΑΠΑΚ στην 20ετία πρέπει να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας που τόσο ώστε να καλύβουν τις ανάγκες των εργαζομένων. Είναι όπως είπαμε και μέτρα προστασίας του εισοδήματος των εργαζομένων από την ακρίβεια. Εμείς λέμε ότι πρέπει άμεσα να ενεργοποιηθεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας, που είναι πιστεύουμε ένα όπλο στα χέρια των εργαζομένων, που δυστυχώς μέχρι και σήμερα η κυβέρνηση δεν το έχει κάνει. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην ιδιωτική ζωή. Βλέπουμε μια εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας, οι εργαζόμενοι να δουλεύουν πάνω από 8 ώρες, να μην παίρνουν τα προβλεπόμενα ρεπό. Λέμε επίσης για να έχουμε ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν πρέπει να υπάρχουν αναβάθμιση των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και όχι την υποβάθμιση που βλέπουμε κάθε χρόνο να γίνεται, και ειδικά φέτος που δεν λειτουργήσε και στο, γενικά στη χώρα μας η σχολή μεταεκπαίδευσης, που πραγματικά έχει δώσει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε επίσης καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε λίγη ώρα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου 10 η ώρα για να στείλουμε μηνύματα στην κυβέρνηση και στους εργοδότες. Με ιδιαίτερες αναφορές και με ιδιαίτερη ευαισθησία, τουλάχιστον από τη δική σας την πλευρά, σε ό,τι έχει να κάνει με τους εργαζόμενους στον τουρισμό, καθώς είσαστε και πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδοχών Υπαλλήλων και μιλάτε για την βαριά βιομηχανία αυτή την ώρα της Κρήτης, στον τουρισμό που ανοίγει, έχει ανοίξει, αλλά σιγά σιγά το άνοιγμα μέχρι τα μέσα Μαΐου θα είναι γενικό σε όλα τα ξενοδοχεία. Είπατε για τις 10 το πρωί στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου τη συγκέντρωση. Να πούμε ότι υπάρχει την ίδια ώρα συγκέντρωση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ στην πλατεία Ελευθερίας. Εγώ αυτό συνεχίζω να μην το καταλαβαίνω, ότι αν τα αιτήματα είναι κοινά. Έχουμε στα Χανιά 10:30 επίσης την συγκέντρωση στην Παλιά Αγορά, 11 στο εργατικό κέντρο στο Ρέθυμνο, 10:30 στην κεντρική πλατεία στον Άγιο Νικόλαο η συγκέντρωση των εργαζομένων, στην Ιερά Πέτρα 10:30 στην κεντρική πλατεία, στη Σιτία 10:30 στην κεντρική πλατεία, 10:30 Σύνταγμα, 10:30 Θεσσαλονίκη. Επίσης είναι οι συγκεντρώσεις οι οποίες διοργανώνονται. Είναι κοινό σημείο αναφοράς το 10:30 και το 11 σε όλες τις μεγάλες πόλεις όλης της χώρας, κύριε Κουκολάκη. Ακριβώς, πρέπει λοιπόν οι εργαζόμενοι να το καταλάβουν και να κατέβουν στους δρόμους. Πρέπει να καταλάβουν ότι ό,τι κερδίσαμε το κερδίσαμε μέσα από αγώνες, δεν μας τα έδωσε κανείς, είτε υπογράφουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή ό,τι άλλο έχουμε καταφέρει, δεν μας το χαρίσανε, το κερδίσαμε μέσα από αγώνες. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι εργαζόμενοι και να κατέβουν τους κατατόπους συγκεντρώσεις που έχουν προκηρύξει η ΓΕΣΕ και τα εργατικά κέντρα. Ευχαριστώ, κύριε Κουκολάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ.